Καλησπέρα καταρχήν, και πρέπει να πούμε ότι εμείς που δίνουμε τη μάχη, βέβαια είμαστε στην πρώτη γραμμή, αλλά δεν είμαστε αναλώσιμοι. Να σας πω καταρχήν ότι από τους 600 περίπου τόσους που ανακοινώθηκαν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, από τα αποδεδειγμένα δείγματα, περίπου 65 είναι υγειονομικοί, δηλαδή πάνω από το 10%. Και αυτό είναι λίγο ανησυχητικό. Mm-hmm. Και για μας τους ίδιους, γιατί δεν είμαστε αναλώσιμοι, είμαστε μέσα στην πρώτη γραμμή αλλά όχι αναλώσιμοι, αλλά και για τη διασπορά μέσα στο νοσοκομείο μεταξύ συναδέρφων. Άρα λοιπόν το πρώτο μέλημα που πρέπει να ληφθεί για να είμαστε εμείς γεροί, πρέπει να υπάρχει και μέτρα προστασίας να είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά, να μην τι υπάρχει ανάμειξη. Τι σας λείπει αυτή τη στιγμή, κύριε Σιώρα, μάσκες, αυτές οι P3 όπως τις λέτε, που είναι ενισχυμένες μάσκες, υπάρχουν παντού. Κοιτάξτε, οι μάσκες υψηλής προστασίας είναι λιγοστές. Οι υπόλοιπες μάσκες υπάρχουν. Mm-hmm. Όμως υπάρχει, όπως και οι μπλούζες επίσης, οι υψηλής προστασίας είναι λιγοστές. Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει επιγόντως, όχι μόνο στον Ευαγγελισμό και σε όλα τα νοσοκομεία, είναι να μην υπάρχει ανάμιξη περιστατικών ύποπτων ή βεβαιωμένων κρουσμάτων με τους υπόλοιπους ασθενείς που έρχονται και αναμειγνύονται στη γενική εφημερία με κόσμο ανύποπτο. Αυτό mm-hmm. είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει και πρέπει να εξοικονομηθούν χώροι. Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε, τα υλικά πρέπει να έρθουν πολύ γρήγορα, mm-hmm. όχι χτες, σήμερα, αύριο, πρέπει να είναι τα πάντα και οι μάσκες υψηλής προστασίας. Όπως επίσης, και επειδή οι επόμενες 2 εβδομάδες είναι πολύ σημαντικές, όπως όλοι αναφέρουν οι ειδικοί, αυτό το προσωπικό για τις ΜΕΘ mm-hmm. και τις κρατικές ΜΕΘ, πρέπει να έρθει άμεσα, διότι να λειτουργήσουν. Διότι αν καταλαβαίνω καλά, κλίνες υπάρχουν, αυτές που έχουν προσθεθεί, κλίνες, αλλά δεν έχετε προσωπικό. Προσωπικό δεν υπάρχει, και σε αυτή την περίπτωση εμείς ζητάμε και επιπλέον 2 πράγματα, κυρία Τζίμα. Το ένα είναι η επίταξη ιδιωτικών κλινών mm-hmm. ΜΕΘ, όπως όλοι πάμε στον πόλεμο, έτσι και οι ιδιωτικές ΜΕΘ πρέπει και αυτές να συμμετέχουν, εφόσον οι κρατικές δεν λειτουργούν όλες. Και δεύτερον, ένα άμεσο μέτρο είναι τα εργαστήρια που κάνουν το τεστ πρέπει να επιταχθούν, διότι εκτός του ότι κερδοσκοπεί ασύστολα κάποιοι και πραγματικά πάνω στην ανάγκη του κόσμου κερδοσκοπούν ασύστολα, πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των δειγμάτων, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι αυτά τα οποία ναι. ανακοινώνονται, τα θετικά αντιληπτό. Δείγματα, είναι παραπάνω. Σας ευχαριστώ αυτό, πάρα πολύ, κύριε Σιώρα. Γι' αυτό λοιπόν επισημαίνουμε ναι. αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Ζητάμε δηλαδή τις άμεσες προσλήψεις τώρα, τα μέτρα τώρα. Ζητάτε τα αυτονόητα, νομίζω, τα όπλα για να μπορέσετε να δώσετε τον ακριβώς, πόλεμο για όλους για να εμάς. Να για τον Ευαγγελισμό που επαναλαμβάνω ότι χθες μπήκε εκτάκτος σε αυτό τον κύκλο νοσοκομείων αυτό και πιθανώς να συμβεί ξανά από αύριο. Μπορεί να είναι στο πρόγραμμα, αλλά για να λειτουργούμε εκτάκτος πρέπει να είναι όλοι stand-by και να υπάρχει προσωπικό επαρκές. Και είστε γιατί αυτή τη στιγμή από ό,τι καταλαβαίνω. Καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιώρα.